Λοιπόν, ας πάμε και στην Ουάσιγκτον και στον ανταποκριτή μας Πέτρο Κασφίκη. Πέτρο, παναμένει τον Τζο Μπάιντεν σε λίγες ώρες. Τι φέρνει στις αποσκευές του? Ναι, Ράνια, ο Λευκός Οίκος είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να είναι απλώς ένα συμβολικό ταξίδι. Ίσα-ίσα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, καθώς ο πρόεδρος Μπάιντεν βασικά προετοιμασμένο στις Βρυξέλλες και θα είναι σε θέση να εξαγγείλει μαζί με τους Ευρωπαίους νέα και πολύ χειροπιαστά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Όπως λοιπόν μαθαίνουμε, θα ανακοινωθεί ένα νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο μάλιστα προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την πάταξη της αποφυγής των κυρώσεων. Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι ΗΠΑ θέλουν να μην υπάρχει κανένας δρόμος διαφυγής για τον Βλαδιμίρ Πούτιν και έτσι θα κλείσουν όλα τα παραθυράκια, ώστε να μην μπορούν να παρακαμφθούν οι κυρώσεις. Και από εκεί και πέρα θα ανακοινωθούν κινήσεις που θα γίνουν σε τρία άλλα βασικά μέτωπα, τα οποία αφορούν την παροχή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, την οχύρωση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και το τρίτο κύσος, το οποίο ενδιαφέρον σημείο, είναι ότι τα κοινά μέτρα που θα ληφθούν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Λοιπόν, υπάρχει μια διακομματική πρωτοβουλία στη Γερουσία όμως. Φαίνεται ότι συνολικά το αμερικανικό πολιτικό σύστημα αναζητεί τρόπο να παγώσει τα ρωσικά αποθέματα σε χρυσό, ένα από τα βασικά μαξιλάρια του Πούτιν. Ναι, αρχικά να πούμε ότι το Κρεμλίνο είχε αρχίσει να αποθηκεύει χρυσό το 2014, μετά τις πρώτες κυρώσεις που είχαν επιβληθεί μετά την εισβολή στην Κρυμαία. Και τώρα πρόσφατα η Τράπεζα της Ρωσίας άρχισε να αγοράζει ξανά χρυσό εν μέσω της κατάρρευσης του ρουβλίου. Αυτά λοιπόν τα αποθέματα χρυσού έχουν μπει στο στόχαστρο αυτής της διακομματικής ομάδας των γερουσιαστών, η οποία συνεργάζεται με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για να φέρει ένα νομοσχέδιο που θα χτυπήσει. Μιλάμε πραγματικά για ένα τεράστιο ποσό, αν σκεφτούμε ότι η αξία του αγγίζει τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όπως επισημαίνει η Αμερικανική πλευρά, αυτά τα αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για το ξέπλυμα χρήματος, είτε για την παραγωγή συναλλάγματος σε μη ρυθμισμένες αγορές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στις Βρυξέλλες που ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Αμερικανό πρόεδρο. Σαράντη Μιχαλόπουλε, ο Λευκός Οίκος λέει ότι οι Αμερικανοί, ο Τζο Μπάιντεν, έρχεται με νέες κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει. Αν θα προχωρήσουν σε επόμενο πακέτο και τι θα περιέχει αυτό? Ράνια, εδώ πηγές της Κομισιόν μου λένε ότι δεν θα υπάρξει αύριο πέμπτο πακέτο κυρώσεων. Θα περιμένουμε να δούμε πρώτα τον αντίκτυπο των υφιστάμενων κυρώσεων στη ρωσική οικονομία και οι επόμενες κυρώσεις θα εξαρτηθούν από την κλιμάκωση της Ρωσίας στο πολεμικό πεδίο. Η Γερμανία λέει όχι, το πρόβλημα είναι η Γερμανία λέει όχι σε ενεργειακές κυρώσεις τώρα, διότι θα προκαλέσει ύφεση σε όλη την Ευρώπη. Θα επεξαρτηθούμε από τη Ρωσία, αλλά σταδιακά. Ήδη η κίνηση για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, όπως έγινε και με τα εμβόλια, σημαίνει ότι η Ευρώπη θα αγοράζει φθηνή ενέργεια από άλλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, η Ράνια, διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι αν μπουν ενεργειακές κυρώσεις τώρα, θα προκαλέσουν αναστάτωση στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι, αντίθετα με τους Ρώσους που είναι συνηθισμένοι εδώ και δεκαετίες. Πάντως, θα πρέπει κάτι να ανακοινώσουν. Το έχουν καταλάβει στη Βρυξέλλες. Δηλαδή, έρχεται ο Μπάιντεν εδώ, πάει στο ΝΑΤΟ αύριο, μετά Συμβούλιο Κορυφής. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα αυτά και να ανακοινώσουν τίποτα. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις της Γερμανίας, που έχουν και ένα δίκιο εν μέρη, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό το τρατατζούμ στις Βρυξέλλες και να πούνε γεια σας τώρα, φεύγει ο Μπάιντεν, πάει στην Πολωνία μεθαύριο. Θα πάει η Παρασκευή, πάει η Πολωνία. Προκάλεσε εντύπωση είναι η αλήθεια αυτή η δήλωση που έγινε. Πάντως, εάν γίνει κάτι, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Yeah. Σε επίπεδο πρέσβεων. Αύριο μπορεί να συμφωνηθεί ένα γενικό πλαίσιο. Πάντως, πέμπτο πακέτο αύριο κυρώσεων δεν αναμένεται να υιοθετηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις.